Ευτυχώς κλείσαμε την πόρτα γιατί είχε ένα γιάζι εκεί πίσω. Και πάνω θα πήγαινα στην Κάντζα βόλτα. Κανάλι μόνο το λέτε έτσι. Το... Γι' αυτό το λένε Μετρόπολη. Γι' αυτό ακριβώς. Είναι Μετρόπολη. Δηλαδή σε... με το Μετρό στην πόλη. Μπράβο, λέει. Ευχαριστώ. Και σας καλώ όλους πια στο Μετρόπολη που έχουμε άπλετο χώρο. Και νομίζω ότι θα περάσετε καλά. Δηλαδή δεν μας είχες καλέσει το Άγγελο Βίλ. Ακόμα και την ώρα της Ανάστασης και μπήκαν στο Μαντρί το βράδυ μεγάλο Σαββάτο. Που έρχονται κάτι χοντρές με μήνυ που ξερνάνε πάνω στους υπονόμους με κάτι τσαντάκια τόσα και είναι σε ερωτική κατάσταση με όποιον βρούνε. Τουλάχιστον οι Έλληνες πηγαίνουν στο εξωτερικό, δεν παρουσιάζουν αυτή την εικόνα. Αλλά δεν είναι η Βρετανίδα. Πολύ τους χαίνομαι από τα βάθη της καρδιάς μου. Στην Ελλάδα πια δεν τρώμε σουβλάκια, τρώμε φινόκια με μενταγιόν γαρίδες και τζουμπλέκι από γαργαντούρα. Αυτό πιστεύω συμφωνεί και ο πιανίστας που δεν έχω τραγουδήσει ποτέ μαζί του. Δεν είναι τον πληρώνω. Ο άνθρωπος είναι καθαρός. Τι τη ρώτησε, ρε. Ποτέ. Τι λέει, συμφωνεί μου, λέει ναι, οι Άγγλοι δεν έχει συνδέει. Ελά στο γάμο τώρα. Δεν έχει συνδέει του Άγγλου. Του μπορώ του Άγγλου. Μ' αρέσει και το μποτιλιάρισμα. Και από μόνο αγελάδες δεν έχει την Ομόνια και αυτό μ' αρέσει. Μόνο να προσκυνήσουμε τι αγελάδες δεν υπάρχουν. Μ' αρέσει. Είμαι εδώ, Ελλάδα. Αυτό το γονιδιό μου. Πες τι λένε. Τι να πω. Σε λένε σε ένα πάνω, πώς λένε αυτό πάνω. Με ποιον μιλάει, Νίκο. Νίκο, όταν σου λέω στο επόμενο θα πατάς το χρυσό κουμπάκι. Δεν βάλε μέσα, βλέπω.